Ο Λυκούργος πιέζει τον Πότη να μιλήσει. Φίλιππος και Βασιλική τα ξαναβρίσκουν, αλλά ο Φίλιππος δείχνει κάποια σημάδια στα πόδια, προκαλώντας ανησυχία σε όλους. Ο γιατρός πιστεύει ότι το είδημα θα υποχωρήσει με την κατάλληλη θεραπεία και συνιστά υπομονή. Ωστόσο, προβληματισμένη παραμένει και η Μαρίνα, που συνεχίζει να επισκέπτεται γιατρούς χωρίς να βρει λύση στο πρόβλημά της, καθώς οι εξετάσεις της είναι καθαρές. Στάθης και η Ιουλία φροντίζουν το μωρό της Βασιλικής, όσο αυτή βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ο Στάθης συνειδητοποιεί πόσο στοργική θα μπορούσε να ήταν η Ιουλία σαν μητέρα. Ο Ισίδωρος γνωρίζει την Αμαλία και αυτή είναι η πρώτη του συνάντηση πριν τον επίσημο διορισμό της ως γραμματέας στο Δήμο. Ο Λυκούργος πιέζει τον Πότη να μιλήσει για τους νερούς της νύχτας, αλλά εκείνος φοβάται και το αποφεύγει. Όταν επιστρέψει στο σπίτι όμως, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία δυσάρεστη έκπληξη. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο!